Πάμε λίγο στα δικά μας. Κάποιοι, έχουμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα, πληρώνουν την ύφη, πληρώνουν το μάρμαρο της φοροδιαφυγής. Κάποιοι άλλοι είναι οι έξυπνοι της όλης υπόθεσης, δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, ενώ έχουν έναν τεράστιο και πολύ καλό βίο, μια διαβίωση εξαιρετική. Ναι. Απόδειξη δεν βλέπεις ποτέ, μαύρο χρήμα να μετακινείται. Υπάρχουν αυτοί που κόβουν όλα ηλεκτρονικά, τιμολόγια κτλ. Και κάποιοι που σου λένε POS, τι είναι αυτό, πέταξε το. Ναι. 60.000 τοποθετηθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Σε λαϊκές αγορές που πας στη λαϊκή. Με τα φραγκοδίφραγκα. Mm-hmm. Δεν έχει δυνατότητα να κάνει ένα πιπ με το κινητό σου ή με την κάρτα σου να πάρει. Σε ταξί. Γιατί τα ταξί να μην έχουν POS, δεν κατάλαβα. Mm-hmm. Πώς έχουν στο εξωτερικό όλοι. Σε παζάρια. Περίπτερα. Γιατί να μην έχουν όλοι αυτοί POS. Για πάμε να σε ακούσουμε. Λοιπόν, εδώ κοντά μας ο κύριος Ζήσης Ψάρας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα POS και αν αυτό που ακούμε πλέον POS παντού, αν θα το δούμε πλέον στην εφαρμογή του, δηλαδή αν θα ισχύσει. Πότε θα ισχύσει, πόσο γρήγορα θα πρέπει να ισχύσει, αν μπορούν να προμηθευτούν και τι χρειάζεται, πόσα χρήματα χρειάζεται για να προμηθευτούν POS όσοι δεν έχουν ακόμη βάλει στις επιχειρήσεις τους. Και θα δούμε και τον κύριο Μάνθο Χάλαρη, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, να τον καλημερίσουμε. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας. Ναι. Ο κύριος Χάλαρης έχει POS, ωστόσο πάρα πολλοί συναδελφοί του και γι' αυτό τον έχουμε προσκαλέσει, δεν έχουν POS και μάλιστα τους λες δεν έχω μετρητά. Και σε βρίζουν, σου μιλούν και άσχημα, σε κατεβάζουν από το ταξί. Γιατί πήρε ταξί, κυρία μου, χωρίς να έχει κάτι. Μα είναι δυνατόν να μην έχει μετρητά. Είναι δυνατόν να μην έχει. Μα δεν έχετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε POS. Λάτε, κύριε Ψάρα, πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα από την ΕΔΕ είναι στην κατεύθυνση στην οποία αναφερθήκατε εσείς. Το μητρό πώς για όλα τα μηχανήματα POS τα οποία θέλει να φτιάξει η ΕΔΕ και έχει στο βήμα της είναι η ενσωμάτωση και η πλήρη εφαρμογή. Ναι. Το σημαντικότερο είναι. Μαζεύεται η φοροδιαφυγή, αν θα μπει η POS. Αν έχετε ακούσει τον Υπουργό Οικονομικών, ναι. Η φοροδιαφυγή ήδη έχει μαζευτεί σε πάρα πολλά ικανοποιητικά σημεία. Ναι. Αυτό όμως θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να διανεμηθεί μεγαλύτερη πίτα, έτσι ώστε μετά να έρθει και η μείωση ξανά της φορολογίας εισοδήματος. Αμήν. Αυτό είναι ο στόχος. Ναι. Σε αυτό όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι ο χρόνος. Ο χρόνος και η διάθεση των πολιτών ή αν θέλετε η ευσυνειδηστία στη φορολογική αντιμετώπιση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι τα θέματα της φορολογίας εισοδήματος και της φορολογίας εταιριών. Ναι. Το Υπουργείο μέσω της ΑΕΔΕ προσπαθεί να κάνει το μητρό πώς. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Δηλαδή είναι μέσω της διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές μηχανές, ενώ σήμερα δεν είναι διασυνδεμένες οι ταμιακές μηχανές με το POS, τώρα θα συνδεθεί. Άρα ο καταναλωτής, την ώρα που θα πάει να αγοράσει ένα προϊόν και έχει επιλέξει να το πληρώσει μέσω κάρτας, χρεωστικής, πιστωτικής, οτιδήποτε, θα δοθεί εντολή από την ταμιακή στο POS. Αυτομάτως αυτό το πώς, επειδή πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι είναι αναγνώριση ταυτότητας, ναι. Αυτό το πώς σήμερα θα αρχιοθετηθεί μέσω από τις εταιρείες παροχών πώς και την εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Άρα λήψης. Θα γνωρίζει ο φορολογικός μηχανισμός τι κόπηκε. Έτσι σε απόδειξη. Θα γνωρίζει σε πρώτο βαθμό. Και τι μπαίνει στο λογαριασμό, ε? Βεβαίως, θα γνωρίζει σε πρώτο βαθμό ποια είναι τα πώς, ναι. Να είναι νόμιμα πώς, έτσι ώστε να διασταυρώνονται μεταξύ των παρόχων των πιστοληπτικών και πράξεων και των εταιριών POS, κατασκευής των μέσων λοιπόν, και των ίδιων των επιχειρήσεων που θα επικυρωπήσουν το αρχείο. Πότε. Αυτό είναι το πότε. Το ρώτησα και πριν, δεν μου απαντήσατε. Αυτό είναι άμεσα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου έχει δοθεί βέβαια μία άτυπη. Γιατί είναι πάρα πολύ όπως είδατε και χθες ένα δημοσίευμα. Ξέρετε πόσο χρόνο το λέμε, κύριε Ψάρα, αυτό το θέμα. Καμιά δεκαετία, 15 ετία. Πόσο καιρό το λέμε αυτό το πράγμα. Από το 2012 είναι ψηφισμένο αυτό. Ναι. Γι' αυτό ρωτάω πότε, Νίκο. Δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Αλλά ουσιαστικά είναι η δυσκολία είναι ο συγχρονισμός, οι υπηρεσίες. Στο τέλος, στην ΑΕΔΕ, μέσα στο My Data, θα βλέπουμε το σύνολο των πράξεων άμεσα σε real time, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τις πράξεις που πρέπει έχουν. Πρέπει να αλλάξουν. Πάμε στον κύριο Χάλαρη. Ναι, πάμε λίγο. Πρέπει να αλλάξουν και ταμιακή μηχανή. Ναι, πρέπει να συγχρονιστεί ταμιακή μηχανή. Αυτό το κόστος. Το επιβαρύνεται ο επιχειρηματίας. Μάλιστα. Κύριε Χάλαρη, είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, το πάνελ και στους ακροατές σας. Καλημέρα σας. Είστε ο πρόεδρος του ραδιοταξί Γλυφάδα, αν δεν κάνω λάθος. Βρίσκεστε στο αυτοκίνητο ή είστε εκτός στο γραφείο, πού βρίσκεστε? Όχι, είμαι στο αυτοκίνητο, μάχημος όπως πάντα, στο γραφείο. Έχετε το πώς δίπλα για τον πελάτη, έχετε το πώς. Ναι, βέβαια. Να το δούμε λιγάκι.
Να το. Ορίστε. Και ψάχνεις και ψάχνεις. Συγγνώμη τώρα. Γιατί άλλοι συναδελφοί σας δεν έχουν POS? Η πλειονότητα του ραδιοταξί Γλυφάδας, ίσως πάνω από το 1,5 τρίτο, έχουν όλοι POS. Παρά που δεν είναι ακόμα υποχρεωτικό. Ναι. Ναι, ρωτάμε για τους, όχι μόνο για το ραδιοταξί Γλυφάδα, ρωτάμε γενικά, για όλους συνολικά, για τους αυτοκινητιστές. Για ποιο λόγο δεν έχουν βάλει POS? Γιατί πολύ απλά δεν είναι υποχρεωτικό ακόμα από το κράτος. Είναι προαιρετικό. Εσείς γιατί βάλατε τότε αφού είναι προαιρετικό? Γιατί εμείς προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον πελάτη και προσωπικά αλλά και σαν ραδιοταξί Γλυφάδας. Όπως και πολλά άλλα ραδιοταξί. Ξέρετε κάτι. Έχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή καθημερινά στα ταξί μπαίνει χιλιάδες κόσμος, έτσι μην το συζητάμε, γίνονται χιλιάδες συναλλαγές. Οι συναλλαγές πλέον έχουν πάει ως φιλοσοφία κυρίως για τη νέα γενιά, αλλά και τους παλιότερους. Κύριε Ψάρα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Στο κινητό, εδώ την έχουμε την κάρτα. Πάει η κάρτα. Δεν υπάρχει κάρτα. Εδώ είναι το πορτοφόλι, εδώ είναι οι ταυτότητες, εδώ είναι όλα. Ναι. Γιατί να μην έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συναλλαγή και μας βάζουν χέρι οι συναδελφοί σας, χέρι, συσσαγωγικά. Γιατί δεν έχεις κάς μαζί σου? Γιατί ρε, δεν κυκλοφορώ με κάς. Και αφού δεν είναι υποχρεωτικό. Έτσι. Ένα άλλο ερώτημα είναι, αν μπαίνοντας εγώ στο ταξί, δεν είμαι υποχρεωμένη να του πω έχω κάρτα ή μετρητά. Ό,τι θέλω να πω. Εκείνος οφείλει να με ρωτήσει, έχεις κάρτα ή μετρητά? Διαφορετικά, μην κάνεις την κούρσα μαζί μου. Πες μου ότι δεν έχω POS. Κοιτάξτε, στα ράδιο ταξί, για να γνωρίζετε, η δυνατότητα αυτή υπάρχει σαν υπηρεσία από τη στιγμή που ο πελάτης το δηλώσει. Δηλαδή, αν ο πελάτης δηλώσει ότι θέλω να πληρώσω με κάρτα και να γίνει χρήση μηχανήματος POS, ναι, το ταξί που στέλνουμε είναι με POS. Έτσι, αν ο πελάτης δεν δηλώσει με ποιο τρόπο θέλει να πληρώσει, τότε το ταξί που πηγαίνει μπορεί να μην έχει POS ή και να έχει POS. Εντάξει, αλλά καλό είναι ο πελάτης να το δηλώνει για να έρχεται το κατάλληλο όχημα με τον κατάλληλο οδηγό. Λοιπόν, μέχρι πότε θα τα βάλετε στα ταξί, κύριε Χαλαρή? Αυτό εννοείται ότι είναι θέμα κυβέρνηση, είναι θέμα υπουργείου. Έτσι, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι είναι αρνητικοί σε αυτό. Θα αλλάξει κάτι στη ζωή σας, των ιδιοκτητών ταξί και των οδηγών? Προσωπικά σε μένα όχι. Το θέμα είναι όμως να δοθούν κίνητρα και να βοηθηθούν οι συνάδελφοι έτσι για την κατάσταση ή για παροχή τέτοιων μηχανημάτων ή για οτιδήποτε άλλο στη βία από εκεί και πέρα. Θα είστε κάπου υποψήφιος να πούμε, γιατί η μισή Ελλάδα είναι υποψήφια, να πούμε καλή επιτυχία? Όχι, υποψήφιοι εμείς δεν είμαστε, παιδιά. Καλά, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δοθούν κίνητρα για να βάλουν POS, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και δεν έχουμε χρόνο τώρα. Πόσο κάνει ένα POS? Αν όλοι να χρειαζόμαστε κίνητρα για να βάλουμε POS. Κύριε Ψάρα, πόσο κάνει ένα POS? 100 ευρώ. POS δεν χρειάζεται, δεν είναι ακριβό, δεν είναι θέμα. Το χρηματοδοτεί και η τράπεζα και μέσα από τις συναλλαγές. Γιάννη, δεν είναι το θέμα το κόστος. Το θέμα είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος, είναι η υποχρεωτικότητα. Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να μας υποχρεώσουν. Κάποια στιγμή να γίνει υποχρεωτικό όμως, γιατί δεν είναι τα κορέα. Εσείς θα είστε κάπου υποψήφιος να πούμε καλή επιτυχία? Εγώ είμαι στο Δήμο της Αθηνάς. Με τον Κώστα τον Μπακογιάννη, είπα το όλη η μισή Ελλάδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Μπράβο. Σε ποιο τομέα έχετε τομίσει εκεί? Όχι, είμαι σε όλη την Αθήνα. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση με τα POS και εμείς POS. Δεν κατάλαβα. Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίε. Καταλαβαίνω γιατί πρέπει όλοι να έχουν κίνητρα για να βάλουν κάτι. 100 ευρώ κάνει. Όχι, το λέω γιατί όταν το πες πριν, δεν μπορεί ο άλλος να δηλώνει 5.000 ευρώ και να ζει για 50.000 ευρώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε.